Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε ακόμα μία εκπομπή. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την Παλαιστίνη την εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ισραήλ, ο εκλεκτός λαός του Θεού. Πρωτού προχωρήσουμε στη λεπτομερή περιγραφή των Αγίων Προσκυνημάτων, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε λίγα λόγια σχετικά με τον Ισραήλ, τον εκλεκτό λαό του Θεού. Γεννιέται το ερώτημα, γιατί ο Θεός διάλεξε τον εβραϊκό λαό, λαό πνευματικά καλλιέργητο, σκληρό και απαίδευτο, προκειμένου να πραγματοποιήσει το κοσμοσωτήριο σχέδιό του; Γιατί να μην διαλέξει τους αρχαίους Έλληνες, για παράδειγμα, λαό που ανέπτυξε ένα σπουδαίο πολιτισμό και έφτασε σε απροσπέλαστες για άλλους λαούς κορυφές του Πνεύματος; Ψήγματα αλήθειας βέβαια επέτρεψε ο Θεός να υπάρχουν στις θρησκείες της ανθρωπότητος. Η αλήθεια όμως για τον Θεό δεν είναι κάτι που ανακαλύπτεται με τη σοφία του κόσμου, αλλά αποκαλύπτεται με τη χάρη του Θεού. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ως όργανο της Βουλής του Θεού, βοήθησε ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την διάδοση της χριστιανικής πίστεως, της εξαποκαλύψεως πίστεως. Η ανθρωπότητα προετοιμάστηκε με το ελληνικό πνεύμα, την ελληνική γλώσσα, να δεχθεί την αλήθεια που είναι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Θεός όμως διάλεξε τους Εβραίους, έναν λαό ο οποίος δεν φημιζόταν για την κατακόσμο σοφία και γνώση του, ώστε να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την εξαποκαλύψεως πίστη. Ο Ισραηλιτικός λαός ήταν ένας λαός με πνευματική φτώχεια, λαός άγωνος, άκαρπος, κακόκαρδος και αχάριστος, λαός νομαδικός στην έρημο, ανέστιος, ξένος με τη φιλοσοφία, τις τέχνες, τα γράμματα, τη βιβλιογραφία και τις επιστημονικές συντριφίσεις. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η χριστιανική πίστη είναι προϊόν σκέψεως και λογικών συμπερασμάτων, φιλοσοφικών αναζητήσεων και προσεγγίσεων. Αντίθετα, είναι η αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους που έγινε αβίαστα, χωρίς εξαναγκασμούς, θαύματα και σημεία που θα απαιτούσε η ελληνική σκέψη, γιατί κάτι τέτοιο θα στερούσε την ελευθερία και το αυτεξούσιο που μας έχει κάνει δώρο ο Θεός.
Τον καιρό της επίγειας παρουσία του Κυρίου μας στην Ιερουσαλήμ κυριαρχούσαν οι εξής θρησκευτικές πνευματικές παρατάξεις. Οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι Ηρωδιανοί, οι Γραμματείς, οι Αρχιερείς και το Μέγα Συνέδριο. Οι θρησκευτικοί αυτοί ηγέτες επηρέαζαν πολύ τον Ιουδαϊκό λαό που αποδείχθηκε πολύ ασταθής και ανώριμος. Ας τους γνωρίσουμε λοιπόν. Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι ήταν οι πλουσιότεροι και οι ισχυρότεροι των Ιουδαίων. Επί βασιλείας του Ηρώδη του Μεγάλου υπήρχαν 6.000 Φαρισαίοι. Το όνομά τους προέρχεται από το ρήμα Φαράς, που στα εβραϊκά σημαίνει «αποχωρώ και αφιερώνομαι». Αυτοί αποχωρίζονταν τον κόσμο και αφιερώνονταν με πολύ ζήλο στη θρησκεία, ζώντας αποκομμένοι από την κοσμική ζωή. Θεωρούνταν η πιο συνεπής ομάδα στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Επηρέαζαν πάρα πολύ το λαό. Σαν πλούσιοι και ισχυροί έπαιρναν τις επίσημες θέσεις και τις πρωτοκαθεδρίες. Ήταν εγωιστές και περιφρονούσαν το λαό. Ήταν επιδεικτικοί και αυστηροί στην τέλεση των τύπων της λατρείας. Έκαναν μεγάλες προσευχές στις γωνίες των δρόμων. Φορούσαν μεγάλα φυλαχτά και ενδύματα με πλατιά κράσπεδα. Λουζόντουσαν συχνά και πλένονταν σύμφωνα με το μωσαϊκό νόμο. Σεβόντουσαν τις παραδόσεις και τις εφάρμοζαν κατά γράμμα. Νίστευαν 2 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη, γιατί πίστευαν ότι η μέρα Πέμπτη ανέβηκε ο προφήτης Μωυσής στο Σινά για να πάρει τον νόμο και Δευτέρα κατέβηκε. Στην εποχή του Χριστού ελάχιστοι Φαρισαίοι ήταν ευσεβείς. Από αυτούς ξεχώριζαν ο Νικόδημος και ο Γαμαλιήλ. Οι υπόλοιποι ήταν πονηροί, υποκριτές, άρπαγες και εγωιστές. Όλα αυτά ήταν αιτία να αγανακτήσει ο Χριστός εναντίον τους και να τους απευθύνει τα φοβερά και γνωστά σε όλους μας «Ουέ». Η επόμενη παράταξη είναι αυτή των Σαδουκαίων. Οι Σαδουκαίοι ήταν επιφανείς και πλούσιοι Ιουδαίοι και κατήχαν υψηλές θέσεις στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Την εποχή του Κυρίου μας ήταν αρκετοί, όπως και οι Φαρισαίοι. Το όνομά τους το πήραν από τον δάσκαλό τους Σαδόκ. Ο Άγιος Επιφάνιος, επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου, υποστηρίζει ότι πήραν αυτό το όνομα από την λέξη «σεδέκ», που σημαίνει δικαιοσύνη. Οι Σαδουκαίοι είχαν επηρεαστεί από την φιλοσοφία των Επικούρων. Δεν δεχόντουσαν την ύπαρξη των αγγέλων και των πνευμάτων, την αθανασία της ψυχής, την μέλουσα κρίση και την ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό και ο Χριστός, τη Μεγάλη Τρίπτη που παρουσιάστηκαν να τον ειρωνευτούν, τους έλεγξε τις απόψεις και τις θεωρίες τους. Οι Ηρωδιανοί. Αυτοί ήταν οπαδοί του Ηρώδη του Αντίπα. Ο Ηρώδης Αντίπας, γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, διοικητής της Γαλιλαίας, ήταν φόρου υποτελής στους Ρωμαίους.
αυτή τη σχέση με τη ρωμαϊκή εξουσία διατηρούσαν και οι οπαδοί του Ηρωδιανοί. Οι Φαρισαίοι αρνούνταν να καταβάλουν το φόρο αυτό. Γραμματής. Οι γραμματείς της Καινής Διαθήκης ασχολούνταν με τη διατήρηση του νόμου του Μωυσή, με την καλλιέργεια και ανάπτυξη της θρησκευτικής και πνευματικής παράδοσης. Σχεδόν είχαν καταργήσει την Αγία Γραφή και την είχαν αντικαταστήσει με την εμπειρία τους. Επηρέαζαν πάρα πολύ και αυτοί το λαό. Τα καθήκοντά τους ήταν να κρατούν τα πρακτικά των δικαστηρίων, τους καταλόγους των μελών της συναγωγής, συνέτασαν τα συμβόλαια και πράξεις περί διαζυγίων. Γι' αυτό ονομάζονταν και νομικοί και νομοδιδάσκαλοι. Το αξίωμά τους δεν ήταν θρησκευτικό, παρά μόνο πολιτικό. Ήταν εμπαθέστατοι εχθροί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γενικά στην Καινή Διαθήκη γραμματεύς καλείται ομορφωμένος. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη ομάδα. Αρχιερείς. Ο αρχιερέας ήταν ο αρχηγός ή η κεφαλή του Ιουδαϊκού Ιερατείου. Το αξίωμα ήταν κληρονομικό και το κατήχαν τα παιδιά των οικογενειών της φυλής Ααρών. Το αξίωμα της αρχιεροσύνης στην αρχή ήταν ισόβιο και διαδοχικό, δηλαδή το κληρονομούσαν. Τον Ααρών, τον πρώτο αρχιερέα, τον διαδέχτηκαν τα παιδιά του κατά σειρά. Την ισοβιότητα του αξιώματος κατάργησε ο βασιλιάς Σολομών, διότι δυσαρεστήθηκε από τον αρχιερέα της εποχής Αβιάθαρ, επειδή ασπάστηκε τις ιδέες του επαναστάτη Αδωνίου. Στη συνέχεια το αξίωμα αυτό το έδινε κατά τις προθέσεις του ο άρχοντας του τόπου και μάλιστα επί των ημερών των διαδόχων του Ηρώδη του Μεγάλου παύτηκαν και διορίστηκαν 6 αρχιερείς ως εξής. Τα 5 παιδιά του αρχιερέου Σάνα, ο Ελεάζαρ 16-17 μετά Χριστόν, ο Ιωνάθαν 36-37 μετά Χριστόν, ο Θεόφιλος 37-41 μετά Χριστόν, ο Ματθίας 42-43 μετά Χριστόν, ο Άνανος 43-67 μετά Χριστόν και τέλος ο γαμπρός του Ιωσήφ Καϊάφας 18 έως 36 μετά Χριστόν. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται πολλοί αρχιερείς και ονομαστικά ο Άνας και ο Καϊάφας. Ο αρχιερέας Άνας 7-16 μετά Χριστόν ήταν αρχιερέας των Ιουδαίων. Διορίστηκε από τον Κυρίνιο της Συρίας το 7 μετά Χριστόν. Έχασε το αξίωμά του για πολιτικούς λόγους το 16 μετά Χριστόν και αντικαταστάθηκε από το γιο του Ελεάζαρ και στη συνέχεια από τον γαμπρό του Ιωσήφ που ονομαζόταν και Καϊάφας. Ο Άνας και τα παιδιά του διατήρησαν την εξουσία για 50 περίπου χρόνια. Ενώ λοιπόν ο Καϊάφας ήταν στην εποχή του Κυρίου μας νόμιμος αρχιερέας και αναγνωριζόταν από τη ρωμαϊκή εξουσία και τους Ιουδαίους, εν τούτης τον Χριστό μας μετά τη σύλληψή του τον οδήγησαν ενώπιον του Άνα, διότι ο Καϊάφας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς τη θέληση του πανούργου πεθερού του Άνα. Αρχιερέας Καϊάφας 18 έως 36 μετά Χριστόν. Το όνομα Καϊάφας είναι Ιουδαϊκό προσωνύμιο του αρχιερέα Ιωσήφ, γαμπρού του Άννα και σημαίνει στα ελληνικά κατάκτηση. Καθώς ήταν λοιπόν ερεθισμένο το Μέγα Συνέδριο από την έγερση του Λαζάρου,
που πραγματοποίησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, πρώτος αυτός για λόγους πολιτικούς και συνάμα από μυστηριώδη επίδραση οθούμενος προφητικά, πρότεινε στους ομοεθνείς του το θάνατο του Χριστού. Τούτο δε αφεαυτού ουκ είπεν, αλλά αρχιερεύς ον του ενιαυτού εκείνου προεφύτευσεν ότι έμελεν ο Ιησούς αποθνίσκην υπέρ του έθνους. Όταν συνελήφθηκε ο Κύριός μας, αυτός τον ανέκρινε και χρησιμοποιώντας πολλούς ψευδομάρτυρες, επεδίωξε να τεκμηριώσει την απόφασή του για τη θανάτωση του Ιησού. Ο Πόντιος Πιλάτος εξορίστηκε το 36 μετά Χριστόν και έτσι ο Καϊάφας έχασε το Ιουδαϊκό αρχιερατικό αξίωμά του. Το Μέγα Συνέδριο ήταν το μεγαλύτερο συμβούλιο των Εβραίων. Θεσπίστηκε ή από τον Μωυσή ή 100 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Εκτός από το Μέγα Συνέδριο υπήρχαν και τα επαρχιακά συνέδρια. Το Μέγα Συνέδριο αποτελούνταν από 71 μέλη και τα επαρχιακά, ανάλογα με τον πληθυσμό, άρχιζαν από 3 έως 23 μέλη. Το Μέγα Συνέδριο είχε πρόεδρο και 2 αντιπροέδρους. Όλα τα μέλη ήταν αιρετά. Συνεδρίαζε σε κάποια αίθουσα του ναού του Σολομώντα και σε ορισμένες περιπτώσεις στο σπίτι του αρχιερέα. Τα μέλη του ανήκαν σε 3 διακεκριμένες τάξεις της εβραϊκής κοινωνίας, δηλαδή πρώτον των αρχιερέων, δεύτερον των πρεσβυτέρων ή γερόντων και τρίτον των σοφών ή γραμματέων. Η πρώτη τάξη ήταν η ομάδα της ιερατικής αριστοκρατίας και η πιο ισχυρή στην εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η δεύτερη τάξη των πρεσβυτέρων αντιπροσώπευε τη λαϊκή αριστοκρατία που με χρήματα ή άλλους τρόπους είχε αποκτήσει την ιδιαίτερη τιμή στη δημόσια ζωή και μπορούσε να προσφέρει τη συμβολή της στη λύση των δημοσίων υποθέσεων. Η τρίτη ομάδα των γραμματέων ή νομοδιδασκάλων περιελάμβανε λαϊκούς και φαρισαίους. Μερικά μέλη ήταν και ιερείς. Ήταν δυναμική ομάδα σε αντίθεση με τις δύο αριστοκρατικές και αδρανείς ομάδες. Με την καταστροφή των Ιεροσολύμων το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο, οι άλλες δύο ομάδες εξαφανίστηκαν από τη λαϊκή αντίδραση. Το Μέγα Συνέδριο των Ιουδαίων το συγκροτούσε πια μόνο η ομάδα των γραμματέων. Η εξουσία του Μεγάλου Συνεδρίου ήταν πολύ μεγάλη. Σε αυτό συζητούσαν όλα τα θρησκευτικά, δικαστικά και εθνικά θέματα. Είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου για κάθε αδίκημα από βασιλείς, αρχιερείς, προφήτες και απλούς πολίτες. Δίκαζε επίσης τις αιρέσεις, την ειδωλολατρία και τις ψευδοπροφητείες. Οι Ρωμαίοι, όταν κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα, αφαίρεσαν από το Μέγα Συνέδριο το δικαίωμα επιβολής θανατικής ποινής 3 χρόνια πριν από το θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και τα μέλη του Συνεδρίου, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να καταδικάσουν σε θάνατο άνθρωπο, αλλά και το ότι οι Ρωμαίοι ήταν αμελείς και αδιάφοροι για τη θρησκεία τους, κατήγγειλαν τον Χριστό ως επαναστάτη κατά της ρωμαϊκής εξουσίας και ως βλάσφημο για να καταφέρουν την καταδικαστική απόφαση εναντίον του.
η πολιτική κατάσταση στην Παλαιστίνη προ Χριστού και μετά Χριστόν. Ο Κύριός μας καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία ότι αυτοκηρύχθηκε βασιλιάς των Ιουδαίων. Γεννήθηκε στην εποχή ενός βασιλιά Ηρώδη που δεν είχε καμία σχέση με τους Ιουδαίους και καμία καταγωγή εξαίματος από βασιλική οικογένεια. Ο Ηρώδης ο Μέγας, 40 π.Χ. έως 4 π.Χ., ανακηρύχθηκε βασιλιάς στη Ρώμη. Από τον ιστορικό Ιώσυπο αναφέρεται ως βασιλιάς οργύλος και σκληρός με όλους. Είχε αποκτήσει 6 γιους, τον Αντίπατρο, τον Αλέξανδρο, τον Αριστόβουλο, τον Ηρώδη Αρχέλαο, τον Ηρώδη Αντίπα και τον Ηρώδη Φίλιππο. Από τον φωνευθέντα γιο του Αριστόβουλο γεννήθηκε ο Ηρώδης Αγρίπας ο πρώτος. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος εγγονός του Ηρώδη του Μέγα και έγινε βασιλιάς της Ιουδαίας. Από τον Ηρώδη Αγρίπα τον πρώτο γεννήθηκε ο Ηρώδης Αγρίπας ο δεύτερος και έγινε βασιλιάς της Χάλκης, πόλη στη Συρία. Το 37 π.Χ. κυριεύοντας την Ιερουσαλήμ, ο Ηρώδης ο Μέγας θανάτωσε 45 οπαδούς του αντιπάλου του Ασμονέου Αντιγόνου και πολλά μέλη του Ιουδαϊκού Μεγάλου Συνεδρίου. Το 35 π.Χ. έπνιξε σε μια δεξαμενή στην Ιεριχώ τον αγαπημένο αδελφό της γυναίκας του Αριστόβουλο. Το 34 π.Χ. θανάτωσε το σύγκαμπρό του Ιωσήφ. Το 26 π.Χ. σκότωσε τη γυναίκα του Μαριάμνη. Λίγο αργότερα φώνευσε και την πεθερά του Αλεξάνδρα. Το 25 π.Χ. φώνευσε το σύγαμπρό του Κωστόβαρο, δεύτερο άνδρα της αδελφής του Σαλόμης. Το 7 π.Χ. σκότωσε τα δύο του παιδιά, Αλέξανδρο και Αριστόβουλο, και μαζί τους 300 αξιωματικούς. 5 μέρες πριν τον θάνατό του, φώνευσε και τον πρωτότοκο γιο του Αντίπατρο. Ακόμα και μετά το θάνατό του, είχε δώσει εντολή στους οικείους του να φωνεύσουν πολιτικούς επισήμους Ιουδαίους, συγκεντρώνοντάς τους στον υπόδρομο της Ιεριχούς. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η πολιτική κατάσταση που επικράτησε μετά τον Ηρώδη το Μέγα, τα χρόνια δηλαδή όπου έζησε επί γης ο Κύριός μας. Τότε η επικράτεια του Ηρώδη του Μεγάλου περιλάμβανε τις επαρχίες Ιουδαία, Σαμάρια και Ιδουμαία. Σε αυτές κυριάρχησε ο γιος του Ηρώδη του Μεγάλου Αρχέλαος. Όταν εξορίστηκε ο Αρχέλαος ο αυτοκράτορας της Ρώμης, διόρισε επιτρόπους διαδοχικά. Τον Κοπόνιο 6-9 μετά Χριστόν, τον Μάρκο Αμφίβιο 9-12 μετά Χριστόν, τον Άνινο Ρούφο 12-15 μετά Χριστόν, τον Βαλέριο Γράτο 15-26 μετά Χριστόν και τον Πόντιο Πιλάτο 26-36 μετά Χριστόν. Γαλιλαία και Περαία. Σε αυτές βασίλευσε ο Ηρώδης ο Αντίπας, 4 π.Χ. έως και 39 μετά Χριστόν. Επαρχία Τριχονίτιδος και Ιτουρέας. Σε αυτές βασίλευσε ο γιος του Ηρώδη Φίλιππος, 4 π.Χ. έως και 33 μετά Χριστόν. Ο εγγονός του Ηρώδη του Μεγάλου, Ηρώδης Αγρίπας ο πρώτος, 41 έως 44 μετά Χριστόν, έγινε βασιλιάς σε όλες αυτές τις περιοχές της επικράτειας του Ηρώδη του Μεγάλου. Ο γιος του Ηρώδη Αγρίπα του πρώτου, Ηρώδης Αγρίπας ο δεύτερος, έγινε βασιλιάς της Χάλκης το 50 μετά Χριστόν και της Τριχονίτιδας και μέρους της Γαλιλαίας
το 53 μετά Χριστόν. Σε αυτόν απολογήθηκε ο Απόστολος Παύλος στην Κεσάρια. Μετά τον Ηρώδη τον Αγρίπα τον πρώτο, όλες οι επαρχίες έγιναν ρωμαϊκές και οδιορίστηκαν σε αυτές Ρωμαίοι επίτροποι. Φάδος, Αλέξανδρος, ο Εδίδιος, Φίλιξ, ο πιο σκληρός, ασελγής και χαμερπής με έδρα την Κεσάρια. Ενώπιον του οδηγήθηκε ο Απόστολος Παύλος. Τέλος, ο Πόρσιος Φίστος. Και αυτός ανέκρινε τον Παύλο στην Κεσάρια, αλλά σαν Ρωμαίο πολίτη τον έστειλε δέσμιο στη Ρώμη να δικαστεί από τον Αυτοκράτορα. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας. Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.